Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ. Κορονοϊός και παιδιά. Εμβολιασμός παιδιών και εφήβων. Τα ωφέλη και οι κίνδυνοι από τον εμβολιασμό και η πιθανότητα μυοκαρδίτιδας στα παιδιά. Ο κίνδυνος σοβαρής νόσης και νοσηλείας στα παιδιά είναι μικρότερος, αλλά είναι υπαρκτός. Είναι και κυμαίνεται περίπου το ποσοστό νοσηλείας 1% από το σύνολο των παιδιών που θα μολυνθούν. Προστατεύουμε από την οξία κατάσταση που ναι, μπορεί να είναι και σοβαρή στα παιδιά, όπως επίσης και από κάτι άλλο που τώρα το μελετάμε. Τι γίνεται με τις μακροχρόνιες επιπλοκές της λίμωξης COVID και στην παιδική ηλικία. Στο στούντιο της Εμσημίτια, η ειδική παιδίατρος, λέκτορας Πανεπιστημίου και σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, Ζωή Δωροθέα Πανά, για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το πραγματικό φορτίο της νόσησης στην παιδική και εφηβική ηλικία, εάν υπάρχουν νεότερα δεδομένα που να αφορούν την οξία νόσηση, τη σοβαρότητα, τη μεταδοτικότητα μεταξύ των παιδιών, αλλά και τις μεταγενέστερες επιπτώσεις. Παρουσιάζει ο Λουκάς Παθάρης. Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ, στις Cyprus Times.